Είμαι η Έλενα Χριστοπούλου, είμαι booker παύλα manager μοντέλων και κάποιων επωνύμων και είμαι ιδιοκτήτρια του brand Eclectic Soiree που έχει ρούχα και αξεσουάρ. Όταν είμαι... Εδώ, ποιο ήτανε? Είμαι η Μαριέλα Σαββίδου, είμαι ηθοποιός, δούλευα στο θέατρο, στην τηλεόραση και σε εκπομπή, στη γαλλική τηλεόραση. Όταν ήμουν μικρή, ήθελα να γίνω Julie Andrews. Τη θαύμαζα πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ στα musical και ήθελα να κάνω κάτι αντίστοιχο. Μετά εξελίχθηκαν οι στόχοι μου, ήθελα να γίνω κατάσκοπος. Ήθελα να μιλάω πολλές γλώσσες και να μπορώ να ταξιδεύω σε διάφορες χώρες. Τελικά αυτό που κατάφερε να μιλάω τις γλώσσες, να ταξιδεύω σε διάφορες χώρες, αλλά να είμαι ηθοποιός, όχι κατάσκοπος, ακόμη. Το να δουλεύω με γυναίκες και το να δουλεύω για τις γυναίκες, για μένα είναι το λιγότερο ένα θαύμα. Από μικρή αυτό ήθελα και αυτό κάνω. Περίεργο. Χαρτιά, τέλεια. Είμαι η Βασιλική Μιλούση και ήμουν αθλητρία της ανόργανης γυμναστικής, τώρα πια προπονήτρια. Ξεκίνησα σε ηλικία 4 ετών, μπήκα σε ένα γυμναστήριο που μου φάνηκε παιδότοπος και μετά το παιχνίδι μου έγινε η καθημερινή μου απασχόληση και η μόνιμη μου σκέψη και ο καθημερινός μου στόχος. Η δική μου δουλειά που είναι η δημοσιογραφία και μ' αρέσει πάρα πολύ και την αγαπώ και είναι πολλές οι γυναίκες που έχουν διακριθεί σε αυτό το επάγγελμα. Είναι μια δουλειά που κυρίως επικρατούν οι άντρες. Είμαι η Ζωή Κούρνια, είμαι ερευνήτρια στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Είμαι χημικός και ασχολούμαι με το σχεδιασμό φαρμάκων και συγκεκριμένα κατά του καρκίνου. Είμαι η Κατερίνα Μισηχρόνη και είμαι ηθοποιός. Αυτό δεν εννοείς, είμαι Κατερίνα Μισηχρόνη και είμαι ηθοποιός και είμαι καλά. Έλα. Σαν κοριτσάκι πώς ήμουν? Λοιπόν, θυμάμαι ότι ήμουν αρκετά μοναχική. Μου άρεσε δηλαδή να είμαι κάπως μόνη μου, μου άρεσε να φτιάχνω ιστορίες. Σαν κοριτσάκι με θυμάμαι σαν πριγκίπισσα λίγο μεγάλωσα, πριγκιπικά. Γιατί ήμουνα και μοναχοκόρη και ήμουν η αδυναμία του μπαμπά, ήμουνα το κοριτσάκι το υπερπροστατευμένο. Λίγο μεγάλωσα σε όλα αυτά τα, ας πούμε, στερεότυπα της κοινωνίας που μεγάλωσαν όλες οι γενιές. Ναι, βεβαίως υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των ονείρων κοριτσιών και αγοριών. Δηλαδή ένα κορίτσι θα σου πει ότι θέλει να γίνει δασκάλα, θέλει να γίνει κάποιο επάγγελμα που ξέρει που έχει να κάνει με τους, ρόλους κοινωνικού φύλου πιο πολύ. Ενώ ένα αγόρι θα σου πει ότι θέλει να κάνει κάτι πολύ πιο δύσκολο και αν θες σεβαστό κοινωνικά, δηλαδή να γίνει νευροχειρουργός, να γίνει αστροναύτης, να γίνει δεν ξέρω και εγώ τι. Έχει να κάνει και με τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα κορίτσια, δηλαδή όταν δούμε ένα μικρό κοριτσάκι θα του πούμε «Αχ, τι όμορφη που είσαι, τι ωραία που είναι τα ρούχα σου, τι ωραία που είναι αυτά». Ένα αγόρι θα του πούμε «Μπράβο, είσαι γρήγορος, είσαι έξυπνος, είσαι δυνατός, είσαι...». Πρέπει να βρούμε και άλλα πράγματα να πούμε στα κοριτσάκια πέρα από το είσαι κουκλίτσα και τι όμορφο το γκλίτερ στη φούστα σου και ξέρω πότε. Όσον αφορά το δικό μου επαγγελματικό χώρο, ισχύει ότι υπάρχει μια διάκριση και οικονομική. Δηλαδή, οι άντρες ηθοποιοί πληρώνονται πιο πολύ από τις γυναίκες. Εγώ προσωπικά στη δουλειά τη δική μου το έχω αντιμετωπίσει αρκετές φορές. Και σε ό,τι αφορά το μισθό, δηλαδή, πολλές φορές μου έχουν πει ότι ο Τάδε που είναι ο πρωταγωνιστής, εντάξει, ίσως είναι και μεγαλύτερο όνομα, αλλά πάντα τυχαίνει να είναι άντρας, θα πάρει περισσότερα λεφτά από μένα. Αλλά και ατάκες κλισέ, όπως το ότι ναι, οι γυναίκες δεν το κάνουν αυτό, οι γυναίκες δεν θα έπρεπε να μιλάνε έτσι, οι γυναίκες δεν θα έπρεπε να φέρονται έτσι. Μην το λες αυτό, είσαι γυναίκα. Εντάξει, είναι η γωνία μου. Μπορώ να μιλήσω. Τα χαρακτηριστικά μιας γυναίκας που με κάνει εμένα τουλάχιστον να ασχοληθώ μαζί της είναι η ακεραιότητα, το να είναι θηλυκό από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν μου αρέσουν καθόλου οι γυναίκες που φοράνε παντελόνια στον εγκέφαλο. Το να ασχοληθεί μια γυναίκα με τον αθλητισμό και μάλιστα με τον πρωταθλητισμό είναι αρκετά δύσκολο και ιδιαίτερα δύσκολο στην Ελλάδα της σήμερα. Για μένα δεν ήταν καθόλου εύκολη η πορεία μου, ούτε το ξεκίνημά μου, όμως η κατάκτηση του ονείρου είναι αυτό που σε καθοδηγεί και σου δίνει δύναμη.
Οι γυναίκες ερευνήτριες είναι το 37% του συνόλου των ερευνητών σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο που είναι το 33%. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι όταν προχωρήσουμε σε υψηλότερες βαθμίδες, για παράδειγμα στη βαθμίδα του καθηγητή, τότε εκεί η ψαλίδα ανοίγει και οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 20% του συνόλου σε σχέση με το 80% που είναι άντρες. Εγώ προσωπικά μπαίνοντας στον χώρο της δημοσιογραφίας, επειδή ήμουν και πολύ μικρή μπαίνοντας αρχικά στην βαριά ενημέρωση και επειδή είχα προέλθει από το modeling, υπήρχε όχι ακριβώς ρατσισμός, αλλά υπήρχε λίγο στον αέρα μία αίσθηση ότι εντάξει μωρέ, είναι γυναίκα, είναι από το modeling, δεν κάνει και τόσο για δημοσιογράφος. Και έκανα πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτό το πράγμα να καταφέρω να αποδείξω ότι δεν ισχύει. Μου πήρε αρκετά χρόνια, η αλήθεια είναι. Αλλά πιστεύω ότι αν είχα μπει στην ίδια ηλικία και ήμουν άντρας, δεν θα είχα αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Για μένα τα περιθώρια και ευκαιρίες είναι πράγματα που δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι. Δεν πιστεύω ότι ένας άντρας έχει παραπάνω ταλέντα από μία γυναίκα και το αντίστροφο. Κάθε δουλειά, κάθε σπίτι, κάθε γραφείο, κάθε εταιρεία, πηγαίνοντας ένας άντρας ή μία γυναίκα αντίστοιχα για να πάρει δουλειά και να πιάσει μία δουλειά, θα καταφέρει αυτός που εκείνος μπορεί να καταφέρει. Επομένως, θεωρώ ότι ένας άντρας δεν είναι πιο ευνοούμενος από μία γυναίκα πια το 2019. Και θέλω να σας πω εδώ ότι αυτοί οι 5 άντρες που βρίσκονται γύρω μου ακούν όλα αυτά που λέω και με τρολάρουν τόση ώρα. Το καταγγέλλω κι αυτό. Πάρτε τα. Η επιστήμη, η τεχνολογία, η πολιτική δεν έχουν φύλο και η γυναίκα θα πρέπει να επιμένει στην κατεύθυνση την οποία έχει επιλέξει και να κάνει αυτό που έχει επιλέξει με ενθουσιασμό και να διεκδικεί. Το όμορφο για τα όνειρά μας είναι ότι δεν έχουν ταβάνι. Μπορούμε να τα φτάσουμε όπου φτάνει η ψυχή μας, η καρδιά μας, η διάθεσή μας, όπου θέλουμε εμείς. Εάν είχα εγώ κόρη, θα της έλεγα, κορίτσι μου, μπορείς να γίνεις ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει ένα αγόρι που δεν μπορείς να το κάνεις κι εσύ. Sky's the limit, εγώ έτσι λέω. Κοιτάς ψηλά και αυτό είναι ο άνθρωπος, άνω θρόσκο. Το δικό μου μότο στη ζωή που θα ήθελα πάρα πολύ να το οικειοποιηθούν και άλλα κορίτσια και γυναίκες είναι ότι πας εκεί που κοιτάς. Εγώ από μικρή κοιτούσα μπροστά και ψηλά. Εύχομαι και για εσάς το ίδιο. Να μην φοβάστε ρε. If everybody looked the same, we'd get tired of looking at each other.